Διακοπή αλκοόλ. Συμπτώματα στέρησης και σημασία διακοπής. Πολλές φορές θα έχετε βρεθεί μπροστά σε συζητήσεις για το αλκοόλ και θα έχετε ακούσει το πόσο καλό ή πόσο κακό είναι για την υγεία. Ειδικά για το κρασί, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι κάνει καλό στην υγεία. Σε μικρές ποσότητες, σύμφωνα με τους ειδικούς, το αλκοόλ είναι ασφαλές για την υγεία, ωστόσο η υπερβολική κατανάλωση επηρεάζει αρνητικά τον οργανισμό και οδηγεί σε ψυχική και σωματική εξάρτηση. Γιατί είναι τόσο δύσκολη η διακοπή? Οι περισσότεροι άνθρωποι που καταναλώνουν καθημερινά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ αναφέρουν ότι δεν μπορούν να το διακόψουν γιατί τους βοηθά να κοιμηθούν ή να ξεπεράσουν το άγχος τους. Σύμφωνα όμως με τους ειδικούς, παρόλο που το αλκοόλ αρχικά βοηθά στον ύπνο και μειώνει το άγχος, μετέπειτα, όταν αρχίσει να καταναλώνεται συστηματικά, έχει αντίθετη επίδραση. Ουσιαστικά, αρχίζει να διαταράσει τον ύπνο και να αυξάνει το άγχος. Πιο συγκεκριμένα, ο εγκέφαλος μαθαίνει να προσαρμόζεται στη συνεχή έκθεσή του στο αλκοόλ, το οποίο είναι κατασταλτικό, παράγοντας τα δικά του διαγερτικά, όπως η σερωτονίνη και η νορεπινεφρίνη, τα οποία έχουν επίδραση στην αδρεναλίνη του σώματος. Τα εν λόγω διαγερτικά λοιπόν οδηγούν σε υπερδιέγερση και η ηρεμιστική δράση του αλκοόλ πάβει να επιδρά στο σώμα. Όταν κάποιος αποφασίσει να διακόψει το αλκοόλ, ο εγκέφαλός του συνεχίζει να παράγει σερωτονίνη και νορεπινεφρίνη και αφού το αλκοόλ απουσιάζει, η υπερδιέγερση του σώματος γίνεται ακόμη πιο έντονη, προκαλώντας συμπτώματα όπως η ευερεθιστικότητα και ο τρόμος. Μάλιστα, οι άνθρωποι που επιλέγουν το αλκοόλ για να αντιμετωπίσουν την αϊπνία και το άγχος τους, όταν αποφασίσουν να σταματήσουν να πίνουν, δεν έρχονται αντιμέτωποι μόνο με συμπτώματα στέρησης, αλλά διαπιστώνουν ότι έχασαν τον φυσικό τρόπο που είχαν κάποτε να αντέχουν και να αντιμετωπίζουν τη δυσφορία και τα δύσκολα συναισθήματα. Σύμφωνα όμως με τους ειδικούς, όλα αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα διαρκούν μόνο για μερικούς μήνες, μέχρι το σώμα να αρχίσει να επανέρχεται. Ποια είναι τα συμπτώματα στέρησης? Τα συμπτώματα στέρησης που προκαλούνται από τη διακοπή του αλκοόλ κυμαίνονται από ήπια σοβαρά και περιλαμβάνουν αισθήματα τρόμου, άγχος, ανησυχία, ευερεθιστικότητα, κατάθλιψη, επιληπτικές κρίσεις, ψευδαισθήσεις, σύγχυση ή παραλήρημα. Αξίζει να σταματήσει η υπερκατανάλωση? Το πρώτο διάστημα μετά την διακοπή του αλκοόλ είναι πραγματικά δύσκολο, αλλά όταν ξεπεραστεί αυτό το αρχικό στάδιο, οι ασθενείς αρχίζουν να ηρεμούν και σωματικά και ψυχικά. Η διακοπή του αλκοόλ αξίζει πραγματικά τον κόπο γιατί δίνει ξανά ζωή στους ασθενείς. Τους χαρίζει πραγματική ψυχική ηρεμία, τους απεγκλωβίζει από την φτιαχτή ευτυχία που τους χάριζε το αλκοόλ, βελτιώνει την υγεία τους, τους σωθεί στο να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις με τους γύρω τους. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και δείτε τη ζωή σας να αλλάζει προς το καλύτερο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχάσετε να μας αφήσετε το σχόλιο σας.